διανύουμε τον 5ο συνεχόμενο μήνα της πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης που πλήττει με μεγάλη σφοδρότητα την Ευρώπη. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και ασκούν πληθωριστικές πιέσεις και στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και απειλούν τα νοικοκυριά τα οποία προσπαθούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους στη μέση του χειμώνα. Η χονδρική τιμή στο ρεύμα τον περασμένο Νοέμβριο ανήλθε στα 229 ευρώ ανά μεγαβατόρα, τον Δεκέμβριο στα 235 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης στα 176 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αλλά παραμένει τρεις φορές υψηλότερη από το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, υλοποιώντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίζει για 5ο μήνα να στηρίζει την ελληνική οικογένεια απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Να σημειωθεί ότι από τον περασμένο Σεπτέμβρη έχουμε διαθέσει περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το σκοπό αυτό. Και συνεχίζουμε και τον Ιανουάριο με τα μέτρα στήριξης να επεκτείνονται και στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που επίσης βάλλονται βάναυσα από τις εκρηκτικές αυξήσεις στην ενέργεια. Η στήριξη των επαγγελματιών και του συνόλου της παραγωγικής βάσης της χώρας διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, αλλά και αποτρέπει την μετακύληση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στην κατανάλωση. Το σχήμα της οικονομικής στήριξης σε όλες, ανεξαρτήτως τις επιχειρήσεις, από τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες μέχρι τις μεγαλύτερες, έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού σε χρόνο ρεκόρ. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, κυρία Βεστάγκερ, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής που συνεργάστηκαν μαζί μας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη που κατέθεσε πρόταση κρατικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων το 2022 στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού και πήρε την έγκριση. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και τις επιδοτήσεις σε οικιακά τιμολόγια και νοικοκυριά, θα επιδοτηθούν όλες οι παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο Ε1, ανεξαρτήτως εισοδήματος εμβαδού κατοικίας ή παρόχου. Αφορά 4.200.000 παροχές. Η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή, ώστε να δίνεται κίνητρο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες κατανάλωσης ανά μήνα επιδοτούμε το 80% της αύξησης με 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Για τη μηνιαία κατανάλωση από 151 έως 300 κιλοβατόρες επιδοτούμε το 60% της αύξησης με 120 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό ανέρχεται σε 42 ευρώ. Στα νοικοκυριά ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η επιδότηση θα ανέλθει στα 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή απορροφούμε το 90% της αύξησης και η μέση μηνιαία ενίσχυση θα είναι 54 ευρώ. Η συνολική αξία της επιδότησης για τα νοικοκυριά ανέρχεται στα 157 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και την επιδότηση σε μη οικιακά τιμολόγια. Θα επιδοτηθούν οριζόντια όλα τα μη οικιακά τιμολόγια, αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπόν χρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και επίπεδου τάσης, ανεξαρτήτως δηλαδή με ποιο δίκτυο είναι συνδεδεμένες οι επιχειρήσεις, είτε χαμηλής, είτε μέσης, είτε υψηλής τάσης. Η επιδότηση θα ανέλθει στο 50% του αυξημένου κόστους και αφορά όλη τη μηνιαία κατανάλωση. Η μοναδιαία τιμή της επιδότησης ορίζεται σε 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το σύνολο του μέτρου επιδότησης των επιχειρήσεων για τον Ιανουάριο ανέρχεται σε 133 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειωθεί ότι από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022 ισχύει και η αναστολή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τη στήριξη των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες στη μέση τάση. Από τον Φεβρουάριο και μετά εξετάζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού η επιδότηση να είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία της επιχείρησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο και την επιδότηση σε οικιακά τιμολόγια και νοικοκυριά. Η επιδότηση από την κυβέρνηση θα ανέλθει
σε 20 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Αφορά 540.000 οικιακούς καταναλωτές, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή μεγέθους κατοικίας ή παρόχου. Επίσης, θα δοθεί επιπλέον έκπτωση από την ΔΕΠΑ εμπορίας ύψους 20 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα, επίσης για όλη τη μηνιαία κατανάλωση στους πελάτες της, και θα ζητηθεί η αντίστοιχη στήριξη και από τους υπόλοιπους παρόχους σε συνεργασία μαζί της. Το συνολικό ύψος της επιδότησης από την κυβέρνηση και την ΔΕΠΑ εμπορίας θα ανέλθει σε 54 εκατομμύρια ευρώ για τον Ιανουάριο, όπου η χονδρική τιμή φυσικού αερίου εκτιμάται στα 114 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα. Το μέτρο θα επαναξιολογείται κάθε μήνα και θα προσαρμόζεται η μοναδιαία τιμή της επιδότησης. Τέλος, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο και την επιδότηση σε μη οικιακά, εμπορικά, βιομηχανικά τιμολόγια, επεκτείνεται η επιδότηση του φυσικού αερίου από την κυβέρνηση σε όλους τους εμπορικούς καταναλωτές και στη βιομηχανία ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου ή αριθμού εργαζομένων. Για τον Ιανουάριο του 2022 η επιδότηση ανέρχεται στα 30 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα. Η συνολική ενίσχυση θα ανέλθει σε 51 εκατομμύρια για το μήνα. Συμπερασματικά, η συνολική αξία των μέτρων στήριξης όλων των οικοκυριών και όλων των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση για τον Ιανουάριο ανέρχεται στα 395 εκατομμύρια ευρώ και αφορά και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Οι πόροι προέρχονται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Με την επέκταση των μέτρων στήριξης και τον πρώτο μήνα του 2022, αποδεικνύουμε ότι στεκόμαστε πλάι σε κάθε οικογένεια, σε κάθε επιχείρηση, ώστε να μην μείνει κανένας απροστάτευτος απέναντι στην πρωτοφανή διεθνή ενεργειακή κρίση. Τον Φεβρουάριο θα αξιολογήσουμε εκ νέου την κατάσταση και θα επανακαθορίσουμε τις τιμές επιδότησης.